θέματα παιδείας. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως που θα προσεγγίσει τα θέματα της παιδείας που απασχολούν τους μαθητές, τους καθηγητές και τους γονείς. Θέματα παιδείας. Η καθημερινότητα, οι προκλήσεις, οι δυσκολίες, οι επιτυχίες και η συνεργασία μέσα στο σχολικό χώρο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Επιμελείται παρουσιάζει η Ευαγγελία Δουρδούνη. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την νικοτίνη και τους εφήβους μας, αφού πρώτα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στο παρελθόν. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την σύσταση του καπνού, την τοξικότητα που αυτή προκαλεί στον ανθρώπινο οργανισμό, τους παράγοντες που συνδράμουν στον εθισμό και την εξάρτηση τόσο τη σωματική όσο και την ψυχολογική και στη συνέχεια τα στάδια που οδηγούν και οθούν τους εφήβους στη χρήση και κατάχρηση νικοτίνης. Ιστορική αναδρομή. Ο καπνός έγινε γνωστός στην Ευρώπη και την Ασία με την ανακάλυψη του νέου κόσμου. Όταν ο Κολόμβος και το πλήρωμά του αποβιβάστηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ το 1492, οι ηθαγενείς τους πρόσφεραν φύλλα καπνού σαν ένδειξη φιλίας. Η περιγραφή του καπνίσματος γίνεται από τον Κολόμβο στο ημερολόγιο καταστρώματος στις 6 Νοεμβρίου του 1492, όταν το πλοίο του είχε ελιμενιστεί στην Κούβα. Όπως έχουν αποδείξει αρχαιολογικά ευρήματα, οι ηθαγενείς της Λατινικής Αμερικής και ιδιαίτερα οι Αζτέκοι γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν το φυτό του καπνού εκατοντάδες χρόνια πριν από την αποβίβαση εκεί των Ευρωπαίων. Εξάλλου, οι εξερευνητές των ανατολικών και δυτικών παραλίων της Βόρειας Αμερικής διαπίστωσαν ότι οι Ινδιάνοι των περιοχών αυτών κάπνιζαν τον καπνό. Το διαπεριφοράς μάλιστα κάπνισμα ήταν γνωστή χειρονομία καλής θέλησης και φιλίας. Εκτός από τις κοινωνικές συναναστροφές, το φυτό φαίνεται ότι έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο στις θρησκευτικές τελετουργίες των Ινδιάνων και στη θεραπευτική τους, γιατί του απέδιδαν διάφορες υπερφυσικές ιδιότητες. Εξορκισμός κακών πνευμάτων. Οι πρώτες δεκαετίες που ακολούθησαν την ανακάλυψη της Αμερικής χαρακτηρίζονται από μία σχετική αδιαφορία για τον καπνό, η χρήση του οποίου είχε περιοριστεί σε σχετικά μικρές ομάδες ατόμων. Τα οικονομικά ενδιαφέροντα την εποχή εκείνη ήταν στραμμένα στο χρυσό και σε διάφορα άλλα πολύτιμα μέταλλα. Η εισαγωγή αποξηραμένων φύλων και σπόρων του φυτού γίνεται στην Ευρώπη στις αρχές και τα μέσα του 16ου αιώνα από διάφορους εξερευνητές ή ιεραποστόλους όπως ήταν ο Φορδινάντο Κορτές, ο Χερμάντε Ντε Τολέντο και ο Αντρέ Τεβέτ. Το φυτό αρχίζει να καλλιεργείται σε περιορισμένη κλίμακα, κυρίως στη Γαλλία και την Ισπανία, με την πεποίθηση ότι διαθέτει εξαιρετικές φαρμακευτικές ιδιότητες. Το 1560 ο Τζιν Νίκοτ, πρεσβευτής της Γαλλίας στη Βασιλική Αυλή της Λισαβόνας, στέλνει στη Βασίλισσα Εκατερίνη των Μεδίκων καπνό σε μορφή σκόνης για εισπνοές, προκειμένου να την απαλλάξει από τις ημικρανίες από τις οποίες έπασχε. Έτσι, το φυτό γίνεται γνωστό στη Γαλλία και την Ιταλία σαν χέρμπα μεντίκα, βασιλικό βότανο, προς τιμή της Εκατερίνης των Μεδίκων που συνετέλεσε στη διάδοσή του. Στα τέλη του 18ου αιώνα, ο Λινναίος ονομάζει το φυτό νικοτιάνα, προς τιμή του Τζιν Νίκοτ, ο οποίος προώθησε την εισαγωγή και καλλιέργειά του στην Ευρώπη και από το νησί των Αντιλών Ταμπάκουα. Στην αρχή αναγνωρίζονται περίπου 10 είδη φυτού, με προεξάρχοντα τα νικοτιάνα ταμπάκουμ και νικοτιάνα ρουστικά.
Ο καπνός δεν αργεί να εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο, κυρίως με τη βοήθεια των ναυτικών, οι οποίοι έχοντας αποκτήσει τη συνήθεια του καπνίσματος και του ερηνισμού, ήταν αδύνατοι να ταξιδέψουν χωρίς να έχουν μαζί τους φύλλα. Μεταφέρουν επίσης σπόρους για την καλλιέργεια φυτών που θα κάλυπταν τις προσωπικές τους ανάγκες. Αυτή την περίοδο αρχίζει κρατική παρέμβαση με την επιβολή φόρων καλλιέργειας, εισαγωγής και εξαγωγής, με το προκάλημα των δυσμενών επιπτώσεων της συνήθειας στην υγεία. Στην πραγματικότητα, η επιβολή φόρων συνετέλεσε στο να γίνει η καλλιέργεια του καπνού αναπόσπαστο μέρος της οικονομίας πολλών χωρών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αυστρίας, όπου το 1784 ο αυτοκράτορας Ζόζεφ ο Δεύτερος, μετά τις αρχικές απαγορεύσεις της χρήσης καπνού, το χαρακτηρίζει ως είδος κρατικού μονοπωλίου, αφήνοντας κατόπιν ελεύθερη τη διακίνησή του. Στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, ο καπνός μεταφέρθηκε από τη Μικρά Ασία ήδη κατά τον 17ο αιώνα. Οι Μωαμεθανοί κάπνιζαν παρά τις αρχικές αυστηρές ποινές που επέβαλε το ιερατείο τους. Μετά το 1650 όμως, οι διώξεις των καπνιστών σταμάτησαν επειδή δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη μνήα στο Κοράνιο κατά της συνήθειας του καπνίσματος. Το γεγονός αυτό επέτρεψε και την επιβολή μεγάλων φόρων για την καλλιέργεια και τη χρήση καπνού. Για την εξάπλωση του καπνού στη χώρα μας, παίρνουμε πληροφορίες από τον Πουκεβίλ, Voyage de Greek, 1825, όπου αναφέρει ότι στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης υπήρχαν από πολύ νωρίς συστηματικές καπνοκαλλιέργειες. Από εκεί η καλλιέργεια του καπνού εξαπλώνεται προς την υπόλοιπη Ελλάδα και ιδιαίτερα στα γόνιμα εδάφη του Θεσσαλικού κάμπου, κυρίως μετά το 1880. Με την προσάρτηση της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης μας το 1914, τα καπνά γίνονται μία από τις σπουδαιότερες πηγές πλούτου για τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας μας, γεγονός που εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα. Σχεδόν σε όλες τις χώρες, η χρήση του καπνού πέρασε από ένα αρχικό στάδιο κατασταλτικών μέτρων, χωρίς να αποφευχθεί ωστόσο η διάδοσή του. Μετά το 1950, αξιόλογες επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν ότι το κάπνισμα οδηγεί πολύ συχνά σε κατάχρηση με ολέθριες συνέπειες για την υγεία. Οι διαπιστώσεις αυτές έδωσαν έναυσμα για διάφορες αντικαπνιστικές εκστρατείες σε παγκόσμια κλίμακα που στέφθηκαν με λιγότερη ή περισσότερη επιτυχία ανάλογα με τη χώρα όπου γίνονταν. Χώρες με παράδοση στην καπνοβιομηχανία είχαν πολύ πενιχρά αποτελέσματα σε τέτοιου είδους κατασταλτικά προγράμματα. Σημαντικό ρόλο δε στα αποτελέσματα των κατασταλτικών προγραμμάτων διαδραματίζουν και διάφοροι πολιτιστικοί και κλιματολογικοί παράγοντες, επηρεάζοντας ανάλογα άλλοτε τη μειωμένη και άλλοτε την αυξημένη κατανάλωση καπνού. Στις χώρες όπου η καλλιέργεια καπνού αναπτύχθηκε σε σχετικά πρώιμο στάδιο, λόγω κλιματολογικών συνθήκων, η χρήση του είναι γενικευμένη και πλησιάζει το 50% περίπου του πληθυσμού. Στα αίτια του φαινομένου αυτού, πρέπει να συμπεριλάβει κανείς και το χαμηλό κόστος όλων των προϊόντων του καπνού. Κατά αναλογία, χώρες που έχουν ψυχρά κλίματα δεν ανέπτυξαν ποτέ αξιόλογη καπνοκαλλιέργεια και δεν είχαν ποτέ τόσο υψηλό ποσοστό καπνίσματος. Στις χώρες αυτές είναι φυσικό να αποδίδει περισσότερο κάποια αντικαπνιστική εκστρατεία.
Υπάρχουν αρκετά είδη του φυτού νικοτιανή. Στην Ελλάδα μας καλλιεργείται κυρίως το είδος Nicotiana rustica και Nicotiana tabacum σε μικρότερη έκταση. Τα κύρια δραστικά συστατικά της νικοτιανής είναι τα αλκαλοειδή, νικοτίνη και νικοτιρίνη. Η νικοτίνη βρίσκεται σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα μέσα στα αποξηραμένα φύλλα του καπνού. Πρόκειται για άχρωμο υγρό, αλκαλοειδές, το οποίο διαλύεται με ευκολία στο νερό και αναδίδει τη χαρακτηριστική μυρωδιά του καπνού. Η νικοτίνη απομονώθηκε για πρώτη φορά από τους Ποσέλτ και Ρέιμαν το 1928. Η νικοτιρίνη έχει παρόμοια χημική δομή με αυτή της νικοτίνης, αλλά απαντά σε ελάχιστα ποσά σε σύγκριση με την νικοτίνη και παρουσιάζει πολύ ασθενέστερη φαρμακολογική δράση. Εκτός από τα συστατικά που υπάρχουν υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσα στα φύλλα της νικοτιανής, πολλές άλλες νέες ενώσεις δημιουργούνται με πυρόλυση κατά την καύση του καπνού. Υπολογίζεται ότι ο καπνός αποδίδει κατά την καύση γύρω στα 4.000 συστατικά που κατανέμονται σε αέρια και στερεή φάση. Η ακριβή σύστασή του εξαρτάται από την ποικιλία και την επεξεργασία των φύλων, την πυκνότητα συσκευασίας μέσα στο τσιγάρο, την παρουσία ή όχι φίλτρου, το χαρτί και τη θερμοκρασία καύσης. Η χρόνια τοξικότητα του καπνίσματος αποδίδεται ακριβώς σε αυτά τα ποικίλα συστατικά του εισπνεόμενου καπνού. Οι αγγειοπάθειες αποδίδονται κυρίως στο μονοξίδιο του άνθρακα και την νικοτίνη, η οποία μεταβάλλει τον καρδιακό ρυθμό, τις λιποπρωτεΐνες και την πυκτικότητα του αίματος, ενώ ο εθισμός των πλενογόνων προκαλείται από την πυρίτιδα, την πίσα, διάφορους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες, νητρογενείς βάσεις, πτυτικά οξέα και φενολικές ουσίες. Επίσης, η ανάπτυξη νεοπλασμάτων είναι αποτέλεσμα των διαφόρων καρκινογόνων και συγκαρκινογόνων ουσιών που περιέχονται στον καπνό, όπως παραδείγματος χάρη το πολόνιο 210 και νικέλιο, που θεωρούνται υπεύθυνα για την πρόκληση καρκίνου του λάριγγα. Ένα τσιγάρο περιέχει περίπου 1 γραμμάριο φύλλων καπνού, από τα οποία αποδίδονται στους πνεύμονες ποσότητες νικοτίνης κατά μέσο όρο 1 μικρογραμμάριο. Το κάπνισμα πούρων αποδίδει πολύ νικοτίνη ήδη μέσα στη στοματική κοιλότητα, όπου το αλκαλοειδές παγιδεύεται στο σύελο. Η νικοτίνη φθάνει έτσι στο στομάχι με την κατάποση, γεγονός που επιβραδύνει την απορρόφησή της και επίσης προκαλεί γαστρικό ερεθισμό. Απορροφάται από το βλενογόνο του πεπτικού συστήματος, ταυτόχρονα όμως απορροφάται ταχύτατα και από τις κυψελίδες των πνευμόνων, με αποτέλεσμα τη γρήγορη είσοδό της στο αίμα. Έτσι φθάνει στον εγκέφαλο σε διάστημα μόλις 7 δευτερολέπτων. Η νικοτίνη παρουσιάζει χρόνο ημιζωής από 10 έως 20 λεπτά. Η νικοτίνη προκαλεί διέγερση του κεντρικού νευρικού συστήματος που μπορεί να πάρει διαστάσεις τρόμου ή και σπασμών όταν χορηγούνται μεγάλες δόσεις, ευθύνεται πιθανότατα και για τις μεταβολές της ψυχικής σφαίρας. Οι περισσότεροι καπνιστές περιγράφουν την επίδραση του καπνίσματος σαν ηρεμιστική. Άλλοι πάλι το βιώνουν σαν μια διεγερτική εμπειρία που βοηθά στην αντιμετώπιση έντονων συγκινήσεων και στη συγκέντρωση της προσοχής. Η νικοτίνη ενδυναμώνει τη μνήμη, ελαττώνει την επιθετικότητα και παράλληλα το σωματικό βάρος. Σε άτομα μη εξοικειωμένα με το κάπνισμα εμφανίζεται ελαφρύς νικοτινισμός που εκδηλώνεται συνήθως με ζάλι, σε ελόρια και μυϊκή αδυναμία. Η λήψη μικρών δόσεων νικοτίνης της τάξης των 0,05 έως 2,5 μιλιγκράμμ δεν μπορεί να ενοχοποιηθεί για ουσιαστικές τοξικές επιδράσεις. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν αξιοσημείωτες βλαπτικές επιδράσεις στον οργανισμό γιατί επιταχύνει την καρδιακή λειτουργία και προξενεί ταχυπαλμία,
αυξάνει έτσι το έργο της καρδιάς, αυξάνει την αρτηριακή πίεση από την περιφερική σύσπαση των αγγείων, αποτέλεσμα είναι κυρίως η οχρότητα του προσώπου, καθώς και τα οχρά και ψυχρά άκρα, προκαλεί σύσπαση των στεφανιαίων αρτηριών, με αποτέλεσμα τη μείωση της παροχής αίματος και οξυγόνου προς το μυοκάρδιο. Αυξάνει τη συγκολητικότητα των αιμοπεταλίων και τον σχηματισμό θρόμβων. Κινητοποιεί και αυξάνει την κυκλοφορία ελεύθερων λιπαρών οξέων και των λιποπρωτεϊνών και με την αύξηση της αρτηριακής πίεσης προάγει την αθυροσκλήρωση των αρτηριών. Αντίθετα, η χρόνια χρήση καπνού συνοδεύεται από πολλές σοβαρές παθήσεις, όπως διάφορες μορφές καρκίνου, στιθάγχη, έμφραγμα, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αγγειακό περιφερικό επεισόδιο, στεφανιαία νόσο, εμφύσημα, βροχίτιδες, διάφορες διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας, επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη, έλκος, στοματικές παθήσεις, πρώιμη εμφάνιση ρητίδων, εξασθένιση της μνήμης, μείωση της γονιμότητας και τόσα άλλα. Η τοξικότητα του καπνίσματος είναι ανάλογη προς την κατανάλωση τσιγάρων και τη διάρκεια της συνήθειας. Τοξικές δόσεις της τάξης των 10 έως 60 μιλιγκράμμ οδηγούν σε κεντρική καταστολή και παράλυση της αναπνοής, γεγονός που οδηγεί και στο μοιραίο. Ο δείκτης θνησιμότητας για όλους τους καπνιστές είναι 1,7 σε σύγκριση με τους μη καπνιστές. Η διακοπή του καπνίσματος για χρονική περίοδο από 5 μέχρι και 10 χρόνια επαναφέρει το προσδοκόμενο όριο επιβίωσης σχεδόν στα επίπεδα των μη καπνιστών. Σε μικρότερο βαθμό κυμαίνεται το ποσοστό αύξησης της θνησιμότητας για τους καπνιστές πούρων, αν και στην περίπτωση αυτή παρατηρείται επίσης συσχέτιση προς τον αριθμό των πούρων. Οι διαφορές αυτές οφείλονται πιθανώς σε περιορισμένη εισπνοή καπνού από τους καπνιστές αυτούς. Η σημαντικότερη ανεπιθύμητη ενέργεια της νικοτίνης είναι η εξάρτηση σωματική, ψυχολογική, την οποία εγκαθιστά στον οργανισμό. Η εγκατάσταση εξάρτησης περνά από δύο φάσεις.
Η αρχική φάση είναι το στάδιο της εξοικείωσης του οργανισμού στη νικοτίνη, η οποία συνοδεύεται κατά κανόνα από τα δυσάρεστα συμπτώματα της ναυτίας. Το στάδιο αυτό είναι σύντομο και μεταπίπτει προοδευτικά στη δεύτερη φάση, η οποία χαρακτηρίζεται από αυτή καθ' αυτή την εξάρτηση. Δεν είναι ακριβώς γνωστή η διάρκεια του καπνίσματος και ο αριθμός των τσιγάρων που απαιτούνται για την εγκατάσταση εξάρτησης. Θεωρείται όμως βέβαιο ότι η εξάρτηση καθορίζεται από την νικοτίνη. Άτομα που προτιμούν τα νεότερα τσιγάρα με λιγότερη νικοτίνη έχουν την τάση να καπνίζουν περισσότερο. Συχνότερες ρουφηξιές, μεγαλύτερη ποσότητα εισπνεόμενου καπνού, μεγαλύτερος αριθμός τσιγάρων. Έτσι φαίνεται πως η αναζήτηση της νικοτίνης είναι συγκεκριμένη και ο καπνιστής δεν σταματά παρά μόνο όταν έχει επιτύχει τα επιθυμητά επίπεδα νικοτίνης στο αίμα του. Η ψυχοτρόπος επίδραση του καπνίσματος βιώνεται διαφορετικά από άτομο σε άτομο ή και από το ίδιο το άτομο κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Γενικά έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι το τσιγάρο δρά διεγερτικά ή ηρεμιστικά ανάλογα με την προϋπάρχουσα ψυχική διάθεση. Εξαιτίας της άμεσης σχέσης που παρατηρείται μεταξύ σωματικής και ψυχολογικής εξάρτησης, η απότομη διακοπή του καπνίσματος ακολουθείται συνήθως από ευερεθιστότητα ή υπνηλία, εκνευρισμό, ανησυχία, δυσχέρεια συγκέντρωσης, διαταραχές στην ικανότητα εκτέλεσης πράξεων γνώσης και αντίληψης, μεταβολές στην ψυχοκινητική συμπεριφορά, ναυτία, πονοκεφάλους, γαστρεντερικές διαταραχές, αύξηση της όρεξης και ελάττωση του αυξημένου βασικού μεταβολισμού. Τα συμπτώματα αυτά χαρακτηρίζονται από πολλούς μελετητές ως σύνδρομο στέρησης. Το σύνδρομο διαφέρει από άτομο σε άτομο, με περισσότερα ή λιγότερα από τα συμπτώματα αυτά και σε διαφορετική βαρύτητα στον καθένα. Αρχίζει σχεδόν αμέσως και εκδηλώνεται πλήρως σε 24 ώρες μετά τη διακοπή του καπνίσματος. Διαρκεί από μερικές ημέρες μέχρι και εβδομάδες και σε μερικούς ακόμη περισσότερο. Οι περισσότεροι καπνιστές έχουν προσπαθήσει να απαλλαγούν από τη συνήθεια του καπνίσματος, αλλά μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 25% το κατορθώνει για διάστημα μεγαλύτερο των 2 χρόνων. Παράλληλα, η νικοτίνη εγκαθιστά και μικρού βαθμού αντοχή στον οργανισμό που είναι ατελής. Ενώ μετά τις πρώτες δοκιμές ο καπνιστής δεν έχει πλέον τη δυσάρεστη ναυτία, σε κάθε τσιγάρο παρατηρείται ελαφρά ταχυκαρδία και αύξηση της αρτηριακής πίεσης ανεξάρτητα από τον αριθμό των τσιγάρων και τη διάρκεια της συνήθειας. Χαρακτηριστικό της νικοτίνης είναι οι αυτορυθμιζόμενες δόσεις, δεδομένου ότι και σε μανιώδεις καπνιστές υπάρχει ένα μέγιστο ανεκτό ποσό, η υπέρβαση του οποίου θα προκαλέσει νικοτινισμό. Το γεγονός αυτό έχει καθορίσει και τη μορφή της νικοτίνης, η οποία ουδέποτε έγινε αντικείμενο κατάχρησης σε καθαρά χημική μορφή, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες.
Αγαπητοί ακροατές, είναι γεγονός ότι ενώ οι συνέπειες του καπνίσματος εκδηλώνονται στην ενήλικη ζωή, το κάπνισμα όπως επανειλημμένα έχει διαπιστωθεί αρχίζει από την παιδική ακόμη ηλικία. Εάν ρωτήσουμε έναν ενήλικα για το πότε άρχισε να καπνίζει, θα ακούσουμε παιδικές αναμνήσεις. Πολλοί νέοι προχωρούν σταδιακά από τον πειραματισμό και το παιχνίδι στην τακτική χρήση. Σχεδόν το 1/3 με 1/2 των εφήβων που δοκιμάζουν να καπνίσουν, έστω και λίγα τσιγάρα, γίνονται τελικά συστηματικοί καπνιστές. Όπως δείχνουν οι στατιστικές έρευνες, κάποιος που δεν άρχισε να καπνίζει ως έφηβος, είναι απίθανο να αρχίσει το κάπνισμα αργότερα. Οι βιομηχανίες τσιγάρων υποστηρίζουν ότι το κάπνισμα αποτελεί ελεύθερη επιλογή κάθε ενήλικα, στην πραγματικότητα όμως ο εθισμός στη νικοτίνη ξεκινά από την εφηβική ηλικία. Το κάπνισμα είναι μία από τις πιο βλαβερές συνήθειες του ανθρώπου και θεωρείται υπεύθυνο για περισσότερους θανάτους από όσους προκαλούν συνολικά το AIDS, η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, τα τροχαία δυστυχήματα, το αλκοόλ, οι ανθρωποκτονίες, οι αυτοκτονίες και οι πυρκαγιές. Σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται αιτιολογικά με το κάπνισμα 2.500.000 άτομα. Από αυτά, 400.000 πεθαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 500.000 στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα χάνουν τη ζωή τους 15.000 άτομα ετησίως, με αποτέλεσμα το τσιγάρο να σκοτώνει καθημερινά 35 Έλληνες. Οι υπεύθυνες στατιστικές φέρνουν την Ελλάδα να κατέχει την πρώτη θέση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατανάλωση τσιγάρων. Μακροχρόνιες έρευνες απέδειξαν ότι σε παγκόσμια κλίμακα 1.000.000 παιδιά αρχίζουν το κάπνισμα κάθε χρόνο και 9 στους 10 καπνιστές έκαναν την αρχή σε ηλικία 14 έως και 19 χρόνων. Σήμερα εκτιμάται ότι ένας νέος το αρχίζει στην ηλικία μόλις των 11 έως 12 χρόνων. Έχει παρατηρηθεί ότι μαθητές που καπνίζουν παρουσιάζουν αντικοινωνική συμπεριφορά, χαμηλή τάση για απόδοση στα μαθήματά τους και έχουν τις περισσότερες απουσίες στο σχολείο σε σύγκριση με τους μαθητές που δεν καπνίζουν. Ο δρόμος που οδηγεί στη συνήθεια του καπνίσματος ακολουθεί διάφορα στάδια. Είναι το στάδιο της προετοιμασίας, συνεχίζει το στάδιο της μύησης, της κατάληξης, το στάδιο της διατήρησης και της εξάρτησης. Στο πρώτο στάδιο, στο στάδιο της προετοιμασίας, επιδρά ο κοινωνικός περίγυρος του παιδιού, θετικά ή αρνητικά απέναντι στο κάπνισμα. Το μικρό παιδί στην ηλικία των 9 έως και 12 ετών κατευθύνεται ανάλογα με τη συμπεριφορά και την τάση που έχει η οικογένεια απέναντι στο κάπνισμα. Έτσι, παιδιά γονέων που καπνίζουν, συνήθως γίνονται και αυτά καπνιστές σε μεγαλύτερη αναλογία σε σύγκριση με οικογένειες που οι γονείς δεν είναι καπνιστές. Συνήθως η πρώτη αρχή γίνεται κατά μέσο όρο 2 χρόνια νωρίτερα. Η διαπαιδαγώγηση των γονιών για απαγόρευση του καπνίσματος συνήθως επιδρά ανασταλτικά στα παιδιά, εφόσον και οι ίδιοι δεν αποτελούν πρότυπα μίμησης. Στο δεύτερο στάδιο, μύηση. Το πρώτο τσιγάρο είναι ένα αποφασιστικό γεγονός, μία αποφασιστική εμπειρία, με την οποία ξεκινά η γρήγορη φάση της δοκιμής του καπνίσματος. Όσο αυξάνεται η ηλικία του παιδιού, συνήθως γύρω στο 12ο έτος της ηλικίας του, η προσοχή του επικεντρώνεται σε κάποιες τάσεις που υπάρχουν στη φιλική του ομάδα. Τα άτομα φορείς αυτής της τάσης την επιβάλλουν με το να γίνονται οι ίδιοι παραδείγματα που οθούν τα παιδιά να ξεκινήσουν το κάπνισμα ως δείγμα ανεξαρτησίας, ικανότητας,
απεξάρτησης από τους μεγάλους, αντίδρασης, μίμησης, δυναμικότητας. Παρόλα αυτά, μόνο το να δοκιμάσει κανείς κάποιο τσιγάρο δεν σημαίνει ότι έχει γίνει και καπνιστής ή ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει κάποιος το κάπνισμα. Πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη κοινωνική πίεση για να καπνίσει το παιδί. Και στα παιδιά η κοινωνική πίεση σημαίνει κατά κανόνα μια ομάδα ή ένας φίλος. Στο τρίτο στάδιο, στην κατάληξη. Μετά την πρόβα του καπνίσματος, το παιδί αρχίζει να εξασκείται στο κάπνισμα. Προκειμένου να κερδίσει σε σημασία μέσα στην παρέα ή στην ομάδα του. Με το κοινό κάπνισμα αυξάνεται η ενότητα της ομάδας. Όποιος καπνίζει ανήκει σε αυτήν, ενώ όποιος δεν καπνίζει αποξενώνεται από αυτή. Παράλληλα με τον αριθμό των τσιγάρων που αυξάνεται σε αυτό το στάδιο, ο νέος συνδέει τη χρήση του με συνήθειες συγκεκριμένες χαρούμενες δραστηριότητες, κάπνισμα δηλαδή σε παρέα με φίλους στο διάλειμμα ή μετά το σχολείο σε εξόδους ψυχαγωγίας. Φτάνουν τουλάχιστον 4 ή λίγο περισσότερα τσιγάρα για να συνεχίζει να καπνίζει το 70 με 90% των εφήβων. Αποτέλεσμα, το τρίτο στάδιο κατά το οποίο εξασκείται το κάπνισμα μέσα στα πλαίσια μιας παρέας είναι αποφασιστικό για το εάν θα γίνει κάποιος αργότερα καπνιστής ή όχι. Στο τέταρτο στάδιο, διατήρηση. Έχει δημιουργηθεί ήδη ένα ατομικό πρότυπο καπνιστή σε συνάρτηση με την ομάδα και τις κοινωνικές φόρμες. Ο έφηβος για να καπνίσει δεν χρειάζεται πια κάποια παραδείγματα ή την παρέα του, απλά χρειάζεται ένα εσωτερικό κίνητρο. Σε αυτό το στάδιο μπορούμε να μιλήσουμε για ένα καπνιστή που για πρώτη φορά καπνίζει αυτόματα και σχετικά ανεξάρτητα από εξωτερικές καταστάσεις. Στο πέμπτο στάδιο, εξάρτηση, έχουμε μόνο ένα μέρος των καπνιστών όπως αυτοί χαρακτηρίστηκαν παραπάνω, οι οποίοι είναι καπνιστές από συνήθεια ή από εθισμό. Η καθημερινή χρήση καπνού οδηγεί στην κατανάλωση υψηλού αριθμού τσιγάρων. Οι εθιστικές ουσίες της νικοτίνης κάνουν το χρήστη δέσμιό της και τη διακοπή του καπνίσματος σχεδόν αδύνατη, θέτοντας σε πολύ σοβαρό κίνδυνο την υγεία του. Αγαπητοί μας ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά, χαίρετε. Θέματα παιδείας. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως που θα προσεγγίσει τα θέματα της παιδείας που απασχολούν τους μαθητές, τους καθηγητές και τους γονείς. Θέματα παιδείας. Η καθημερινότητα, οι προκλήσεις, οι δυσκολίες, οι επιτυχίες και η συνεργασία μέσα στο σχολικό χώρο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Επιμελείται παρουσιάζει η Ευαγγελία Δουρδούνη.